Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 29 Μάιου στη Λάρισα ο κύκλος εκδηλώσεων της Πίγιωτα Κοντέλης, αποκλειστικού Έλληνα αντιπροσώπου του εργοστασίου New Holland. Πλήθος κόσμου συνέρεε στις εγκαταστάσεις της Terra ΑΕ για να γνωρίσει από κοντά την υπερσύγχρονη τεχνολογία της New Holland. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αγροτικών μηχανημάτων στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε παρά να οργανώσει μία άρτια εκδήλωση στην καρδιά της Θεσσαλίας, όπως και όλες οι προηγούμενες σε Δίδυμότυχο, Κομωτινή και Σέρες. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται συστάσεις. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Παύλο Κοντέλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θα μας πείτε ορισμένα πράγματα για όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνετε σε όλη την Ελλάδα και καταλήγοντας σήμερα εδώ στην Λάρισα. Κοιτάξτε, είναι τα καινούρια μοντέλα της New Holland τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε και κάνουμε τώρα, είναι η έκτη επίδειξη που κάνουμε σε διάφορες μέρες, κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα, γιατί είναι για μεγάλα τρακτέρ. Το ίδιο πράγμα το συνεχίσουμε και αργότερα, το φθινόπωρο πλέον, με μικρότερα τρακτέρ, μικρότερα υποδυνάμεων για την Πελοπόννησο, για τη Δυτική Ελλάδα, για εκεί που βιώνται. Είναι μια ευκαιρία να δει ο πελάτης, να δει το τρακτέρ, να ανεβεί επάνω, να το δοκιμάσει αν φαίνει και για να καταλάβει τα προϊόντα μας. Τα ξέρουν βέβαια τα προϊόντα μας, τα New Holland είναι γνωστά τρακτέρ, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν να συνεχίσουμε να είμαστε πρώτοι στην αγορά. Εγώ προσωπικά ξεκίνησα να πουλάω τρακτέρ εδώ στη Λάρισα, 62 χρόνια πριν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, έχω μια αδυναμία για τη Λάρισα. Εδώ ξεκίνησα, εδώ πούλησα τα πρώτα τρακτέρ και συνεχεία η Ford, τότε Ford, μου έδωσαν όλη την Ελλάδα, γιατί είχε τότε 11 αντιπροσώπους στην Ελλάδα, 11 εισαγωγής αντιπροσώπους. Μας έδωσε όλη την Ελλάδα και έκτοτε έχω δημιουργήσει μια μεγάλη οργάνωση. Έχουμε 112 αντιπροσώπους, έχουμε συνεργεία. Οπωσδήποτε, πάντοτε, ένα από τα πρώτα πράγματα που προσέξαμε ήταν να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και αυτή εξυπηρέτηση, τεχνική εξυπηρέτηση. Διότι, ό,τι και να κάνουμε, τρακτέρ είναι, θα πάθει κάτι, πρέπει να υπάρχει τεχνική εξυπηρέτηση. Και φροντίσαμε το πράγμα, έχουμε εκπαιδεύσει τεχνικούς, έχουμε πολλούς αντιπροσώπους με δικό του συνεργείο και όσοι δεν έχουν, κάνουμε συνεργαζόμενο. Βρίσκουμε έναν και το κάνουμε συνεργαζόμενο συνεργείο. Όπως το ίδιο και για τα ανταλλακτικά. Φροντίζουμε να υπάρχουν τα ανταλλακτικά μας, να μην χρειάζεται ο αγρότης να φύγει πάνω από μια ώρα από το χωριό του για να βρει ανταλλακτικά. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Και το επιτυγχάνουμε, νομίζω. Η εταιρεία μας είναι από τις παλαιότερες. Το ξεκίνημά της είναι από το 19, ο πατέρας μου. Από το 19 ξεκίνησε με αυτοκίνητα στη Μυτιλίνη. Αλλά του είχαν δώσει τότε η Ford και τα τρακτέρ, τα οποία βέβαια τότε το 19 τρακτέρ πλούτησαν. 5 τρακτέρ το χρόνο ζήτημα. Εδώ τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η εταιρεία των τρακτέρ την ξεχωρίσαμε από τα αυτοκίνητα, γιατί είχε μεγαλώσει τόσο πολύ δουλειά που δεν μπορείς να τα έχεις όλα μαζί. Αυτοί είμαστε σήμερα. Πιστεύω ότι είμαστε μία από τις πρώτες εταιρείες. Όχι πιστεύω, ξέρω ότι είμαστε μία από τις πρώτες εταιρείες σε γεωργικά μηχανήματα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των νέων μοντέλων τρακτέρ των σειρών TAF5, TAF6 και TAF7 και της ολοκένουργιας τεχνολογίας κινητήρα EcoBlue που συμμορφώνεται με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκπομπές ρήπων. Είμαι ο Σάββας Μπαλουχτής, είμαι ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργικών Μηχανημάτων της εταιρείας Παύλος Κοντέλης. Η σημερινή εκδήλωση είναι η τελευταία από μια σειρά παρόμοιων εκδηλώσεων που ξεκινήσαμε πριν 10 μέρες περίπου. Αρχής γενομένης από το Δίδυμότυχο, συνεχίσαμε στην Κομωτινή και μετά στις Σέρες. Αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται με αφορμή τα νέα μοντέλα της New Holland που παρουσιάζονται για το ελληνικό κοινό, στην ελληνική αγορά. Επίσης ήταν κάποιες εκδηλώσεις που έγιναν και με αφορμή κάποιες νέες συνεργασίες που ξεκινήσαμε στις προηγούμενες τρεις εκδηλώσεις, στο Δημότυχο, στην Κομωτινή και στις Σέρες. Η σημερινή βέβαια εκδήλωση γίνεται στις εγκαταστάσεις της ιατρικής μας εταιρείας, της Terra, που παράλληλα είναι και ο αντιπρόσωπος της New Holland για τη Λάρισα. Παρουσιάζουμε τρεις νέες σειρές μηχανημάτων, τη σειρά TAF5, τη σειρά TAF6, τη σειρά TAF7. Όλες είναι στα πλαίσια
του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης της εκπομπής καυσαερίων φάση Euro 3V με νέους κινητήρες και βεβαίως σύγχρονα μηχανήματα με μεγάλη ισχύ και πολύ αξιόπιστα όπως άλλωστε η New Holland φημίζεται. Η εταιρεία Παύλος Κοντέλης, όπως είναι γνωστό, είναι κοντά στον αγρότη για σχεδόν 60 χρόνια και έχει μια σταθερή παρουσία. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος, ο αγροτικός κόσμος, έχει εκτιμήσει τη στάση μας και έχει εκτιμήσει την προσφορά μας όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα που λέγεται εκμηχάνηση ελληνικής γεωργίας. Περιμένουμε αρκετούς φίλους, αρκετούς πελάτες σήμερα, κατανοώντας βέβαια ότι είναι και μια δύσκολη χρονική περίοδος, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη η περίοδος του αλωνισμού, αλλά οι φίλοι μας ξεκλέβουν μισή ώρα, μια ώρα από τις υποχρεώσεις τους και είναι εδώ μαζί με μια μπύρα, με ένα κρασάκι να συζητήσουμε για τα νέα μηχανήματα και να συζητήσουμε τα πολλά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική γεωργία. Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε, ο Όμιλος Κοντέλη έχει σχεδιάσει για το φθινόπωρο νέες επιδείξεις τρακτέρ μικρότερης υποδύναμης στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Φρεντερίκο Μπελότο, επιχειρηματικός διευθυντής υπεύθυνος για τους Ευρωπαίους εισαγωγείς της New Holland. In Greece we are market leader since many years. We are represented, very well represented by the Kondelis family since more than 20 years. This last 2 years agriculture has been quite in a difficult situation due to the lack of subsidies. We really hope that 2013 will be a year very positive. First 4 months has been encouraging, and we strongly believe that during this year we can reach again the results we have already done previously. I'm very happy to be here and to participate into this customer event in Larissa. Kondelis is doing many of these events in this season to attract and sensibilize the farmer. To try to reattract them to purchase a new machine, because I think that agricultural machinery in Greece needs to be renovated in terms of average age of machinery.